Στο εκλογικό κέντρο του Ηρακλείου που έχει στηθεί για την εξυπηρέτηση των Ρουμάνων πολιτών που ψηφίζουν για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της χώρας τους, βρέθηκε η κάμερα της Κρήτη TV. Στις εκλογές μπορεί να πάρει μέρος οποιοδήποτε Ρουμάνος υπήκοος, άσχετα εάν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή αν είναι τουρίστας ή ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται εδώ στην Κρήτη. Αναμένουμε πάνω από 3.000 ψηφοφόρους εδώ στην Κρήτη, στα δύο εκλογικά κέντρα που έχουμε ανοίξει, το ένα στο Ηράκλειο που είναι και το μεγαλύτερο και ένα στα Χανιά. Η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή. Οι πολίτες τοποθετούν την ταυτότητά τους μπροστά στην κάμερα ενός απλού τάμπλετ που είναι συνδεμένο online με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρουμανίας. Της ουσίας χρειάζεται να έχει ένα έγκυρο έγγραφο, δηλαδή διαβατήριο ή ρουμάνικη ταυτότητα. Μέσω των τάμπλετ μπορεί να ψηφίσει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αυτές είναι σε συνεχή επικοινωνία με το αντίστοιχο ρουμάνικο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι πολίτες παραλαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που αναγράφει τους υποψήφιους μαζί με μία μικρή σφραγίδα που μπαίνει πίσω από το παραβάν. Το αδιάβλητο των εκλογών διασφαλίζεται και με την καταγραφή μέσω κάμερας της διαδικασίας. Είναι σχεδόν αδύνατον. Είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει κανένα λάθος και αν γίνει, όντως αυτό θα είναι λάθος, επειδή βιντεοσκοπείται όχι μόνο από εκείνη την κάμερα, αλλά στο τέλος όταν θα ανοίξει η κάλπη, θα αρχίσουμε να τραβάμε βίντεο και με ένα από τα τάμπλετ όπως τα μετράμε. Ηλεκτρονικά στέλνουμε τα αποτελέσματα στο Ρουμάνικο Υπουργείο Εσωτερικών και σε περίπου 2-3 ώρες από το τέλος της ψηφοφορίας έχουμε και τα αποτελέσματα. Οι εκλογοί στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ακόμα και μέσω ταχυδρομείου με τη διαδικασία να τελειοποιείται με το πέρας των δεκαετιών. Η Ρουμανία οργανώνει αυτές τις εκλογές στο εξωτερικό από το 1991, από την πρώτη εκλογική. Από τότε που τέλος πάντων συντάχθηκαν τα πρώτα εκλογικά κέντρα, έτσι, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώντος. Επί της ουσίας, αυτό που βλέπετε τώρα είναι το αποτέλεσμα εμπειρίας 30 ετών. Σχεδόν το 7% του εκλογικού σώματος της Ρουμανίας ψηφίζει από το εξωτερικό, με 832 εκλογικά τμήματα να έχουν ανοίξει σε όλο τον κόσμο για τις προεδρικές εκλογές. Μεγαλύτερο θα είναι στο Λονδίνο, όπου έχουν 15 τάμπλετ και ψηφίζουν αναμέρα περίπου 10.000 Ρουμάνοι υπήκοοι.